Ποια ήταν τα ωραιότερα Χριστούγεννα που θυμάσαι? Σαφώς ήταν τότε που τα περνάγαμε τη μητέρα μου. Παραμονές πρωτοχρονιάς Χριστουγέννων πηγαίναμε πάντα στα μαγαζιά. Δίνονταν η Βασίλη στο σπίτι για να δώσει τα δώρα στα παιδιά. Λείπουνε όλα αυτά, λείπουνε. Τα σκέφτομαι, κλαίω. Φαντάζομαι έχω φτάσει σε σημείο να μην θέλω οι γιορτές να έρχονται. Παιδί της νύχτας που έχεις μέσα σου καρδιά. Αν ήταν τώρα εδώ η μαμά, αν ήταν εδώ η Βίκη Μοσχολιού, τι θα της έλεγες, Ευαγγελία μου? Τίποτα, ένα μεγάλο σ' αγαπώ. Την αγαπώ πολύ. Δεν έχει φύγει. Για μένα και την αδελφή μου δεν έχει φύγει. Παιδί της νύχτας που έχεις μέσα σου καρδιά. Θέλω να μου πεις Χριστούγεννα που δεν θέλεις ή δεν θα ήθελες να ξανάρθω. Αυτά που δεν θα ήθελα ποτέ να έχω στο μυαλό μου είναι από τότε που αρρώστησε. Ήμασταν στην Πάρνηθα, τότε και μέναμε. 3 χρόνια περάσαμε πολύ δύσκολα, έκανε χημοθεραπείες. Αυτά δεν θα ήθελα ούτε να τα θυμάμαι. Μια ευχή για τα Χριστούγεννα, για όλο τον κόσμο. Θα ήθελα να πω σε όλο τον κόσμο που μας ακούει ειλικρινά. Η μητέρα μου άφησε μια ευχή πριν πεθάνει και εμένα και της αδελφής μου. Να κάνουμε ελεημοσύνη στον κόσμο. Έτσι πορεύομαι, έτσι μεγαλώνω το παιδί μου. Με φέρε σε δύσκολες τιμές και τη θυμάμαι. Να αγαπάει ο ένας τον άλλον, ρε παιδιά. Ο κόσμος το έχει μεγάλη ανάγκη σήμερα. Να αγαπάει και όποιος μπορεί να βοηθάει, να δίνει ένα χέρι βοηθεία στον άλλον. Αυτή ήταν η τελευταία επιθυμία της μαμάς σου? Ναι, η τελευταία επιθυμία της ήταν να είμαστε αγαπημένες με ένα αδελφή μου και να κάνουμε ελεημοσύνη στον κόσμο. Έτσι πέθανε. Με αυτές τις λέξεις.